Γι' αυτό και θα ζητήσω τη βοήθεια του κ. Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ειδικό, δηλαδή θέλω να πω, η ακαδημαϊκή του ειδικότητα είναι οι διεθνείς σχέσεις και η εμπειρία του με τις ΗΠΑ είναι επίσης σημαντική. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στο κρατές μας. Ξαφνιαστήκατε ή φοβόσασταν, ναι. Γιατί έχω ακούσει και αυτή την εκδοχή ότι ήταν τόσο τεταμένο το κλίμα, ήταν τόσο ξυμένα τα πλέγματα που θα ήταν αδύνατο αυτή η καμπάνια να κυλήσει χωρίς ένα επεισόδιο βίας. Υπάρχουν και τα δύο. Και η έκπληξη προφανώς. Ο Τραμπ ζει αποτύχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν είχε στρέψει το κεφάλι την τελευταία στιγμή η σφαίρα δεν θα τον έβρισκε στο αυτή. Αυτό λένε οι ειδικοί. Από την άλλη, πράγματι η Αμερική έχει βυθιστεί σε μια τοξικότητα, έναν διχασμό, ένα εμφυλιοπολεμικό ρητορικό κλίμα, το οποίο μεταφράστηκε τώρα και σε πραγματική βία, γυρνώντας την πίσω σε μνήμες πολύ δύσκολων εποχών, με τη δολοφονία του πρόεδρου Κένεντι το 1963 ή την απόπειρα εναντίον του Ρέιγκαν το 1981, έτσι είναι. Αλλά και επειδή το σκεφτόμουν, θυμόμουν τις σκηνές, όλοι τις θυμηθήκαμε τις σκηνές από εκείνη την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, και αναλογία πόσο διαφορετική ήταν εκείνη η χώρα, πόσο διαφορετική ήταν η Αμερική του 1981 από την σημερινή, πόσο λιγότερο διχασμένη, πόσο λιγότερο πολωμένη, πόσο λιγότερο τοξική στο πολιτικό της κλίμα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτό που λέτε, αν και ξέρετε τη δεκαετία του 60 η Αμερική με τον πόλεμο στο Βιετνάμ είναι κάτι βέβαια που συχνά το ξεχνάμε, και η μνήμη εξασθενεί και η λησμονιά εξιδανικεύει, να πούμε, το παρελθόν. Είχε και τότε τα προβλήματά της, αλλά σίγουρα σήμερα είναι πολλωμένη σε δύο στρατόπεδα. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι και οι μετακινήσεις οι δημοσκοπικές είναι ελάχιστες. Δηλαδή πολύ δύσκολα τα πράγματα πηγαίνουν προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Οι μετακινούμενοι έχουν μικρύνει πάρα πολύ, οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι του κέντρου, να πούμε. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι άνθρωποι ψηφίζουν λίγο από πεποίθηση και κάθε φορά αλλάζουν την ψήφο τους. Έχουμε μια ρευστοποίηση, μια ρευστοποίηση των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, αυτό είναι αλήθεια. Ενώ στην Αμερική έχουμε αυτά τα δύο στρατόπεδα, τα οποία έχουν αποκτήσει ταυτοτικά χαρακτηριστικά και δύσκολα έτσι αλλάζουν. Τώρα μπορούμε να... η λογική πρόβλεψη αυτή που κάνουν όλοι είναι ότι με όσα ξέρουμε τώρα, αν αύριο το πρωί στηνόντουσαν οι κάλπες και γινόντουσαν εκλογές, ο Τραμπ θα θριάμβευε μετά από αυτό. Έτσι φαίνεται. Σε μια δεύτερη λοιπόν ανάγνωση, πέρα από την πολιτική βία και την καταδίκη της και με την προσπάθεια που έκανε και ο Biden με το διάγγελμά του να χαμηλώσουν οι τόνοι. Και ο ίδιος ο Τραμπ πάντως στις πρώτες του δηλώσεις στην έναρξη πιο ενωτικός. Αρκετά ενωτικός και ήπιος για Τραμπ. Ναι, γιατί τώρα εισπράττει, κερδίζει και αποδιωκόμενος έχει καταστεί οσιομάρτης, να πούμε. Ξεκινάει σήμερα το κομματικό συνέδριο στο Μιλγουόκι του Wisconsin, όπου των Ρεπουμπλικάνων, όπου θα του γίνει υποδοχή θριάμβου, είμαι βέβαιος, σε λίγες ώρες, και όλοι συσπυρώνονται γύρω του, κερδίζει την ψήφο συμπάθειας. Και σίγουρα, όπως έγινε και με το Ρέιγκαν το 81, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες θα δούμε μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή του. Θα δούμε πού θα καταλήξει εν τέλει, γιατί αυτό κάνει ένα κύκλο μέσα στον Αύγουστο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει δώσει όθηση στην καμπάνια του και έχει φέρει περαιτέρω την απελπισία στους δημοκρατικούς που βλέπουν να χάνουν το λευκό οίκο μέσα από τα χέρια τους. Ναι. Μπορεί να ανακουφίζει λίγο τον πρόεδρο Biden, γιατί φεύγει από τη συζήτηση το αν πρέπει, δεν πρέπει, αν είναι ή δεν είναι σε θέση να κατεβήσει. Ναι, φεύγουν τα φώτα. Φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον πρόσχερα από πάνω του. Αλλά νομίζω ότι κατά βάθος δεν είναι ανακούφιση. Τώρα, το ερώτημα λοιπόν είναι, αν θεωρήσουμε, βέβαια είναι μακρά η κούρσα και δεν ξέρουμε, ιδέα δεν έχουμε τι θα συμβεί μέχρι τέλους, αλλά εάν θεωρήσουμε ότι, όπως λέγατε πριν κι εσείς, αν αυτή τη στιγμή στηνόντουσαν κάλπες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ θα θριάμβευε, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κι εμείς τη ζωή μας με τον Τραμπ μετά τον Νοέμβριο? Ναι, και θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί πολύ καιρό πριν. Δυστυχώς η Ευρώπη έχει τα δικά της προβλήματα, τις δικές της αδυναμίες και δεν είναι έτοιμη για μια δεύτερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Προεδρία Τραμπ. Δεν έχει αποκτήσει τη γεωστρατηγική αυτονομία
να πούμε, την οποία ευαγγελίζονται διάφοροι, ο Μακρόν κατεξοχήν, τη λέγαμε πολλά χρόνια τώρα, αλλά άμα δείτε και τους προϋπολογισμούς άμυνας των ευρωπαϊκών κρατών, δεν έχουν αυξηθεί, δεν έχει γίνει το ανασκούμπομα αυτό που χρειαζόμαστε και η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη στα ζητήματα ασφαλείας από την Αμερικανική υπερδύναμη, τον μεγάλο υπερατλαντικό σύμμαχό της μέσα στο ΝΑΤΟ. Και οι απειλές, οι κίνδυνοι καραδοκούν. Έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο στην Ουκρανία και μια προεδρία Τραμπ θα δημιουργήσει περαιτέρω περιπλοκές. Εγώ δεν θα σας πω αυτά που λένε οι συνεργάτες του, τα πολύ επικίνδυνα, ενώ οι πρώην συνεργάτες του, αν ακούσετε τι έχει πει ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο αντιπρόεδρός του την περίοδο 17-21, κανείς δεν μπορεί να εξισχάσει. Εγώ θα σας πω το πολύ απλό, ότι ο Τραμπ είναι, όπως το λένε όλοι πλέον, ακόμα και οι πολύ δικοί του, απρόβλεπτος. Yeah. Και αυτό το απρόβλεπτο δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους και ανοίγει τις ορέξεις σε διαφόρους να δοκιμάσουν τη συνοχή της Ευρώπης. Ας ετοιμαζόμαστε πάντως για το απρόβλεπτο. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε με σιγουριά να πούμε. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο ένα πράγμα ακόμα. Σήμερα είναι μια πολύ μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από το πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του Μακαρίου, που άνοιξε την πόρτα στην τουρκική εισβολή 5 μέρες αργότερα. Και είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού και αυτογνωσίας, θα σας έλεγα, διότι το δίδαγμα της Κύπρου είναι ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ότι ο κάλπικος υπερπατριωτισμός οδηγεί σε τραγωδίες και ότι δεν υπάρχει, το λέω και το υπογραμμίζω, μεγαλύτερος λαϊκισμός και πιο επικίνδυνος από το λαϊκισμό στα εξωτερικά θέματα. Mm. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Κύπρο. Προκαλέσαμε ένα ρήγμα στην εθνική ενότητα και έναν μίνι εμφύλιο εκείνες τις μέρες μεταξύ των μακαριακών, των υποστηρικτών της νόμιμης κυβέρνησης και της εθνοφρουράς υπό τις οδηγίες των αξιωματικών της Χούντας. Δυστυχώς πολλοί εκ των νεωτέρων, και αναφέρομαι ακόμα και στις ηγεσίες των κομμάτων, δεν γνωρίζουν ή εν πάση περιπτώσει επιλέγουν να αγνοούν τα γεγονότα. Και αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη συνθήκη μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Χρειάζεται μεγάλη περίσκεψη, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, μακριά από τους πολιτές, τους εμπόρους εθνικών ευαισθησιών, τηλεπολιτές, που το διαδίκτυο έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Ναι. Αλλά η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα να είναι σε πολύ επικίνδυνη γειτονιά και να μην έχει την πολυτέλεια. Έχετε δίκιο, το διαδίκτυο είναι ενισχυτής τέτοιων φωνών, οι οποίες πάντα υπήρχαν και οι οποίες πριν 50 χρόνια, σαν σήμερα, οδήγησαν σε αυτό που στην Κύπρο λένε η μεγαλύτερη προδοσία, ίσως, στην ιστορία του έθνους. Ναι, γιατί ό,τι και αν πούμε για την Τουρκία, η οποία περίμενε την ευκαιρία της, το είχε προσπαθήσει και το 64, εσείς τα ξέρετε καλά, και το 67, το 74 η Αμερική, και αυτή τότε, για να συνδέσουμε με τα σημερινά, ήταν σε μια εσωτερική αναστάτωση με το Watergate. Τέτοιες μέρες πριν από 50 χρόνια συγκλονίζονταν το αμερικανικό πολιτικό σύστημα από την επικείμενη παραίτηση εν τέλει μερικές μέρες αργότερα του τότε Προέδρου Νίξον, η μόνη παραίτηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά πέρα από το ότι έκανε ο διεθνής παράγων, είτε δια της αδιαφορίας του Ηνωμένες Πολιτείες, είτε δια της επιβολής του ο τουρκικός, καλό είναι να θυμόμαστε τα δικά μας λάθη, τα οποία μπορούμε να βελτιώνουμε, να ξεπερνάμε, για να μην τα επαναλάβουμε και να μην βρεθούμε ξανά σε τέτοιες τραγωδίες. Απίστευτη τραγωδία αυτό που έγινε στη Κύπρο και χαίνουσα πληγή ακόμα και σήμερα μετά από 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.